Ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζοντες το Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε. Εν ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ζώτο την τεκούσα, τον Αδάμ αμαρτίας, ελυτρός ο Παρθένε, αρμονίτε τη Εύα, αντιλήπης παρέσχες, ρεύσαν τα ζωής, ή την επροσλάφτυντε, ο εξούσα κοντήσεως και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Yeah.
αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, Ελόη, Διενία, πάντα έγκαιτε, ειρήνο βραβεύτος. Θεός σου το χαρέστη, Πατρίτε και Υιό, ομοούσιον Κυρίο. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου, Ιωάννης γενεά και γενεά. Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Υιόν, γενεά και γενεά. Κύριου δεϊθόμε, Κύριε δεϊθόμε. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και να γης επαναπαύει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ινκαιάη, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, πάσα πνοήεν εσάτω τον Κύριο. Πάσα πνοήεν εσάτω τον Κύριο. Εν εσάτω πνοή πάσα τον Κύριο. Εξήλθεν ο λόγος τούτος στους αδερφούς, ότι
και ο μαθητής εκείνος σου καποθλίσκει και ουκ είπεν αυτό Ιησούς ότι ουκ καποθλίσκει αλλά αν αυτό θελωμέν είναι ως έρχομαι τι προσέ ούτως εστίν ο μαθητής σου μαρτυρών περί τούτων και γράψας ταύτα και είδαμεν ότι αλήθιζες την μαρτυρία αυτού έστειλε και άλλα πολλά όσα επίσθεν ο Ιησούς άτινα εαγράφειντε καθέν ουδέ αυτόν είμαι τον κόσμο χωρίς τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Στον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρ η Θεός ημών εκτός σου άλλων οκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμε την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελεήμον, ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου, εξάλλησον το ανώτιμά μου. Αμαρτίαν μου καθαρίσον με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδει απαντώ. Ευρεύματι αιμονικό, στήριξον.
Χριστός συζύωνε λόγαν, ο λόγαυτόματα ου και ευλογήσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουρ και τσουδενώσει. Ανάθηνα Κύριε, εν τη ευλογία σου τη Σιών και οικοδομηθήτων παρήγη Ιερουσαλήμ. Πότε ευλογήσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινησίμων Θεότοκο και Υπάρθενο Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικησίες του Τιμίου ενδόξου προφήτων προδρόμων και οπτής του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιότατης ημών Εκκλησίας, των Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύριε Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου το Μυροβλήτο Θεοδόρου Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατηλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπος και Λευτερίου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Οσίου Πατρός ημών, Ευθυμίου του Μεγάλου και της Αγίας ενδόξου μάρτυρος Αγνής, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικητεύομεν σε μόνε πολύ ελίε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και λέησον ημών.
ανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθ' ευλογητώσει κι το Παναγίου και αγαθού και ζώπιο σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν της επί γεννήσι σου χαράν εκδύσεις εύρατο και εν τη θεία μνήμη σου όσιε την ευθυμία να έλαβε των πολλών σου θαυμάτων εξών παράσκου πλουσίως τες ψυχές ημών και από κάθαρων αμαρτημάτων κινήδας όπως ψάλλομεν αλληλουία. Εκρατή μου καρδίας την ένεση πως προσήσω που άθλιος δέδικα και υμνήσω των μέγαν ευθύνιων αλλά τούτου θαρών τες δεήσεσι εν ευθυμία και σπουδή πολύ η οδία κηρύσω και πάσιν εξήπω αυτού την πολιτείαν και την γέννηση και πως η τούτου γονείς έψαλο το Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι εν κρατία σε λέω την της ψυχής εκπληρώσας λαμπάδα πνευματικός ποθών την αήφωτον του νυμφίου σου έλευση προσευχές αγδύπνης ετήρης εσώσια και νυμφώνη τούτου εφραίνη μακάρι όθε επαξίως την τρυφήν εγκομίσω την όντως αΐζου και θαυμάτων ενέργειαν Θεοφόρε ευθύμη πρέδευε Χριστό το Θεό των τεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε της εορτάζους υπόθω η Αγία Μνήμη και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν την ψυχή μου Παρθένε την ταπεινή την ενζάλη του Βίου των δυσχερών νυν ως ακυβέρνητον κοντουμένην το κλείδωνη αμαρτιώντε φόρτων οφθήσαν υπέραντλων και εις πυθμένα άδου ερθήν κινδυνεύουσαν θάσον Θεοτόκεν τη θερμή σου πρεσβεία και σώσον παρέχουσαν στον λιμένα τον έβδιο. Η να πίστη κραυγάζωσε, πρέσδευε το σωϊό και Θεό των δεσμάτων άφεση, δοθήνεμι σε γαρέχου ελπίδα ον άξιο δούλο σου. Έτσι και την ειρή του Κυρίου δαϊθόμεν, αντιλάβουσε τον ελέγχο και διαφέρει μας ο Θεός και χάρη της Παναγίας ακράτης ρευλεγμένης και δόξα και ευθυμός και οδόν και ευθύνη Μαρία και τα πάντα των Αγίων που πορεύουν τους εύκους και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι ο Θεός ο Άγιος και να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και άει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξαναστάς του μνήματος και πνεώτας ήγερας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάσης και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι και επ νεκρών εγέρση σου πολιέλε. Η επ νεκρών εγέρση σου πολιέλε. Και νεκρούς αναστήσας μακρόθη. Την εξημυροφόρης συνήθισας, αντιλήπης χαράν του μισάμε. Και αποστόλης του εμήνυσας, τα την δική σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότη. Και την κτήση εφώτισας φιλάνθρω. Δια τούτο και κόσμον σοι χαίρει, και εκ νεκρών εγέρση σου πολιέλε. Και εκ νεκρών εγέρση σου πολιέλε. Σιμών Ευθυμίου του Μεγάλου. Για αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βάσου, Ευσεβίου, Ευτυχίου και Βασιλίδου. Για αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ινά, Πινά και Ρημά. Για αυτή μέρα μνήμη του Μακαρίου Πέτρου του Τελών. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός Ελέησον ημώς αμήν. Ναι, κέρσον αλβίσον τόκον παιδον ήμιος, επέ
Συγκρίτω
Αγιώτος των Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Επίσε κράτος ευραγία διαρτού, διεσκόρπιζεν υπερυπάρχον διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των γερουβίμ, και δοξωτέραν πρασυγκρίτος των Σεραφείμ, την αδιαφόρος από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, δεινώντας εν έκλεισεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε γενούς, την τιμιωτέραν των κερουβίν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, δεινώντας θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Τον ιδιών προβάτων
δια τούτο προσκυνούμε. Την ταφή σου και την έγεση. Είτε αυτόν ερικός αρμικός, εν είτε αυτόν εξαρτηρίο και κιθάρα, ο άγγελος σου Κύριε, ότι είναι Ανάσταση κηρύξας, τον δε φύλακα σε φόρησε, αλεγίνε και τες να πάρθεις ευγένειες.
και Πατέρε, η αγάπη εξούς αρκωδέτω, ο Άδης ηγμαλώνησε, ο Αλλάου αναγέκλητε, η κατάρα δεν έγκωτε. Η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος δεν ανάτωτε, και εμείς εν ζώπη ηθημέ. Είπεν ο Κύριος της αυτού μαθητές, ούτω λαμψάτω το φως ημών εμπροσθέν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών, τον εν της Oh,
γενναίο. Εγώ είπα, Κύριε, με λέησόν με, πίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε, προσέκατε, φύγον διδαξόν με, του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ της ειρήνης των σύμπαντος κόσμων, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ του Αγίου Οικοτότου και τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβο Θεού ησιών των εναυτών του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμε. Κύριε, ελέησον.
Επισκόπου ημών εις Αΐου, το Τιμίο Πρεσβυτηρίο της εν Χριστώ Διακονίας, παντός το κλήρο και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του ευσέβους ημών έθνος, πάσης αρχής και εξωσίας εν το κράτη ημών, και το φιλοχρίστου στράτο του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της σειράς βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής ταύτης, της ενίσου ταύτης πάσης μονής πολέως χώρας και των πίστη οίκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπερπλέον των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνο και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Ομιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω, δέσποινης ημών Θεοτόκο και αϊπάρθενο Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντες για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Του αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκές την αδικία εν αυτό. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε, σώσον ημάς. Έτυχε τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων. Το Κύριος δύναμη και περιεζώσατο. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, που ονοστάς εκ νεκρών, σάνοντας η Αλληλούια. Και γαριστερέωσε την οικουμένη της ουσαλευτίσετε. Bye.
Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. No.
προσεβεί. Φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων ενός τρακίνη σκεύεσιν είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και μη εξημών, εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλού και εξαπορούμενοι, διωκόμενοι,
αλλού και εγκαταλειπόμενοι, καταβαλόμενοι, αλλού καπολύμενοι, πάντοτε την νέκρωσιν του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τη περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώμα τιμών φανερωθεί. Αϊγαρημίσι ζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησού, είναι και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκήμων. Ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτοπνεύμα της πίστεως κατά των γεγραμμένων, επίστευσα δύο ελάλησα, και εμείς πιστεύομεν δύο και λαλούμεν. Ειδότες ότι ο γύρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερή και παραστήσει συνημήν, τα γάρ πάντα δημάς είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει. Εις την δόξαν του Θεού. Ακούσομε το Αγίο Ευαγγελίο. Κυρίνη Πάση και το Πνεύμα Σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εισερχομένου του Ιησού εις την ακόμην, απήντησαν αυτό δέκα λεπροί άνδρες, οι έστησαν πόροθεν, και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες, Ιησού ευιστάτα ελέησον ημάς. Και ειδών είπεν αυτοίς, πορευθέντες, επιδείξατε αυτούς της ιερεύσει. Και γένετο εν το υπάγειν αυτούς, εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι άθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών και έπεσεν επί πρόσωπαν παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτών και αυτός ειν Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ουχή δέκα εκαθαρίστησαν, ιδενε απού
ούχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό. Ημί ο αλλογενής ούτος. Και είπεν αυτό, Αναστάς πορεύουν. Η πίστη σου σε σωκέ. Yeah.
Εις αρχιερωσύνησον μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτό πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνα. Πατέρων και αδελφών ημών, πάντων όντων
επιτελούμεν. Και πάντων το όνομα τέμνημον εύσαμιν ύπηρα να πάψιος, εν τη Θεία Κύρα προθέσει και κοιμημένον αδελφών ημών, πνιστή Κυριός ο Θεός. Εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας, τον Υιόνο. Αγαπήσομεν αλλήλους,
είναι εν ομονία, ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε, Κύριε, εις Χριστούς, Κύριον στερεώμα μου και καταφύγει. Σοφία πρόσκομεν. Χριστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον ελικουαρχός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και στε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλό, στόμεν με τα φόβων, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Παρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, τα πτέρυγα απολιώματα, τα άρσια πτερωτά. Τον επινίκιον ύμνων άλλοντα, πόντα και κραγώντα και λέγοντα. Oh, no!
υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι
ελάλησετε σ' αγέσου εκκλησίες εν ειρήνη, σών ετοιμών οικιά μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και προσυμνήσκητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών εις Αγίου, ορχάρισετε σ' αγίες σου εκκλησίες εν ειρήνη, σών ετοιμών οικιά μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. Αγίου του Πανιερωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Θαμασού και Προέδρου Ορεινής, του και προσκομίζοντος τα τίμια και Αγία δώρα ταύτα, Κυρίω το Θεό ημών, και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των κλείνομαι. Η Κύριε,
Αγίω και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες, Κύριε Ζωπιό, εξ αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου, και ήρθε εις το αγιάς εμάς, ο άνωτο πατρίς συγκαθημένος και ο δεμήνα ουρατός σύνων, και καταξίωσον την κρατιά σου, Κύριε, μετά τον εμήν το απράντο σώματός σου και του τιμιέματος και δημών παντί του λαού. Ο Θεός συνάστημα πρόκειλε σου. Πρόσχομεν τα Αγία της Αγής. Συγκλονιστικό τρόπο μας δίδει ένα μήνυμα ο Χριστός για τους περιθωριακούς ανθρώπους και αυτούς οι οποίοι πάσχουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα θαύματα είναι το συμπλήρωμα της διδασκαλίας του Χριστού. Ασφαλώς, την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, διάφοροι εμφανίζονταν ως θαυματοποιοί. Όμως, τα θαύματα περί τα 40 που διασώζουν οι ιεροί ευαγγελιστές για τον Χριστό έχουν τελείως διαφορετικό νόημα και περιεχόμενο. Τα θαύματα καταρχάς είναι στοιχεία ιστορικά. Γι' αυτό και οι ευαγγελιστές προσπαθούν να δώσουν με ακρίβεια τον τόπο που πραγματοποιείται το θαύμα, τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτή τη σκηνή του θαύματος και το αποτέλεσμα το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ας δούμε όμως ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των θαυμάτων του Χριστού. Το πρώτο θεολογικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των θαυμάτων είναι η μεσιανικότητα. Αυτό που φαίνεται μέσα από τα θαύματα είναι η πραγματοποίηση του λόγου του Ισαΐα, ο οποίος ετώνησε ότι ο Μεσσίας θα είναι εκείνος στο πρόσωπο του οποίου οι τυφλοί θα αναβλέψουν, οι πεινασμένοι θα χορτάσουν, οι εχμάλωτοι θα ελευθερωθούν. Γι' αυτό το λόγο και το θαύμα έχει μεσσιανικό χαρακτήρα. Ο Μεσσίας είναι ο Χριστός και αυτός λοιπόν πραγματοποιώντας τα θαύματα εκπληρώνει αυτό την προφητεία του Ισαΐα, ο οποίος έδωσε στίγμα για τον ερχόμενο Χριστό, τον κεχρισμένο Μεσσία. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα των θαυμάτων είναι ότι αποτελούν σημεία, χαρακτηριστικά δείγματα της Βασιλείας του Θεού.
Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής τα θαύματα τα ονομάζει σημεία. Αυτό σημαίνει ότι με τα σημεία που κάνει ο Χριστός, θεραπεύοντας τον ασθενή, θέλει να τονίσει ότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού, όπου δεν θα υπάρχει ασθένεια. Γι' αυτό με τη θεραπεία των ασθενών δείχνει ότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Με τις νεκραναστάσεις θέλει να τονίσει, είναι σημείο ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει θάνατος. Και με το κάθε ένα από αυτά τα θαύματα είναι δηλωτικό σημείο ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει αναστεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό σημείο των θαυμάτων είναι το γεγονός ότι ανακαινίζεται ο άνθρωπος με τα θαύματα. Βλέπουμε στο σημερινό θαύμα των 10 λεπρών. Αυτό που επιτυγχάνεται είναι να απαλλαγούν από την λέπρα, να απαλλαγούν από την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να περάσουν στην κοινωνία των ευυπόληπτων πολιτών. Αυτή η απαλλαγή λοιπόν είναι ένα σημείο τρίτο της ανακαίνισης του ανθρώπου με το θαύμα. Όπως δηλαδή ο Χριστός, ο Θεός, με τον Λόγο του δημιουργεί τον κόσμο, όπως με τον πυλό δημιουργεί τον άνθρωπο, έτσι και ο Χριστός με τον Λόγο του αναδημιουργεί τον άνθρωπο και με την τοποθέτηση των χεριών του πολλές φορές στα μάτια των τυφλών ξαναβλέπουν το φως τους. Είναι λοιπόν ένα τρίτο χαρακτηριστικό σημείο των θαυμάτων που διαφοροποιούν τον Χριστό από θαυματοποιούς και από διάφορους άλλους οι οποίοι πραγματώνουν εντυπωσιακά σημεία. Ανακαινίζεται ο άνθρωπος λοιπόν δια του θαύματος σε μια άλλη ζωή, σε μια καινούρια κτήση, σε μια καινούρια δημιουργία, η οποία είναι απαλλαγμένη από την φθορά και την ασθένεια. Και ένα τέταρτο σημείο των θαυμάτων είναι το γεγονός ότι προϋπόθεση πάντοτε του θαύματος είναι η πίστη του ασθενού. Προϋπόθεση του θαύματος και αποτέλεσμα αυτού είναι η μετάνοια. Γι' αυτό η πίστη οδηγεί στη μετάνοια των άνθρωπων και τον βάζει σε μια καινούρια ζωή, μια καινούρια δημιουργία. Υπάρχει η αντίληψη ότι η ασθένεια είναι απόρρια της αμαρτίας του ανθρώπου. Από τον πολλό μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Πράγματι, η ασθένεια είναι μια κατάσταση που προέκυψε στη ζωή των ανθρώπων μετά το προπατορικό αμάρτημα, όταν ο άνθρωπος θέλησε να αυτονομηθεί από τον Θεό, να αποκτήσει ισοθεία και με αυτόν τον τρόπο να γύρω από τον εγωισμό του να αποκτήσει έναν άλλον άξονα και να κάνει κέντρο ζωής του κόσμου τον εαυτόν του. Αυτό δημιούργησε λοιπόν την ασθένεια, την φθορά και τον θάνατο. Με το θαύμα λοιπόν βλέπουμε ότι δίνεται το σημείο της ανακαίνησης
και της αναγέννησης του ανθρώπου. Αυτό συνέβη και με τους 10 λεπρούς της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. 10 άνθρωποι αποκλεισμένοι, 10 άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, μέσα στον κοινωνικό αποκλεισμό τους αναζητούν ακτίδα σωτηρίας και εμφανίζεται ο Μεσσίας, τον οποίον καλούν «Επιστάτα ελέησον ημάς». Αυτή είναι η κραυγή που βεβαιώνει τη μεσσιανικότητα του Χριστού ως πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο που είπαμε. Ο Χριστός αμέσως στέλνει τους 10 λεπρούς να πάνε στους ιερείς για να επιδείξουν τους εαυτούς τους. Αυτό το δεύτερο στάδιο δείχνει ακριβώς ότι είναι σημείο η θεραπεία τους, σημείο του ότι η δυναμική την οποία εκπέμπει της Βασιλείας του Θεού φαίνεται με την θεραπεία των 10 αυτών ανθρώπων. Και το άλλο σημείο, όταν ένας από τους 10 δυστυχώς επιστρέφει, διότι πάντοτε η ασπλαχνία παραμένει κύριο χαρακτηριστικό του πτωτικού ανθρώπου. Γι' αυτό το παράπονο του Χριστού, ουχή οι 10 εθεραπεύθησαν, οι 9 πού. Αυτό το στοιχείο του να αποδίδεις στον Χριστό, στον Θεό, την ευχαριστία για την ύπαρξή σου, είναι ένα βασικό στοιχείο που οδηγεί τον άνθρωπο στην μετάνοια και τη σωτηρία. Και αυτό είναι ένα δηλωτικό ότι ξεπερνάς τη συμφεροντολογία και τον εγωισμό σου και μπαίνεις στη σφαίρα της χάριτος του Χριστού. Μπαίνεις σε μια κοινωνία όπου εκεί η ευλογία και η χάρη του Θεού δίνεται απλόχερα και αυτό το πραγματώνει ένας αλλόθρησκος, ένας Σαμαρίτης, ένας αλλοεθνής, για να δείξει ότι πολλές φορές αυτοί που θεωρούν δεδομένη τη σωτηρία και την λύτρωση κινδυνεύουν να μείνουν έξω και αυτοί οι οποίοι θεωρούνται περιθωριακοί του κοινωνικού αποκλεισμού, τους δίδεται ενδεχομένως μια πρόκληση για να μετανοήσουν, να πιστέψουν. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει «Οι πόρνες και οι τελώνες προάγου συνημάσει στη Βασιλεία των Ουρανών». Θα δούμε ανθρώπους του περιθωρίου να είναι πιο μπροστά από καθοσπρεπισμό των ανθρώπων στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό εκείνο που κυριαρχεί στο σημερινό θαύμα είναι να δεχόμαστε με τα ευχαριστήσεως την χάρη και την δωρεάν του Θεού για ό,τι καλό ή κακό επιτρέπει στη ζωή μας. Γιατί το τέλος είναι να μπορεί κανείς να καθαρίζεται από τη λέπρα του σώματος, αλλά κυρίως της ψυχής. Αμήν. Με τα φόβο Θεό, πίστεως και αγάπης προσέλθεθε. See you.
Αν μη πληρωτήτω το σώμα ημών ενέσεως σου, Κύριε, όπως υμνήσομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς με το σκήν των Αγίων μυστηρίων σου, στήριξον ημάς εν το σωγιασμό, όλην την ημέρα μελετά την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κουραμίων και ζωπιών, τριχτών του Χριστού μυστηρίων, αξιώς ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Αφυλακούσος των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαριστής. Κύριε, ελέησον. Την ημέρα πάσα τελείαν, Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ε της άμυνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Συγκύριε. Ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμανι και αΐ και εις τους αιώνας των αιωνών. Αμήν. Προέλθομε του Κυρίου δεηθόμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε πρόνησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους υπησύ με μυθώτα σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους και τιμών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός το φώτο. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν με τα πνευμάτων δικαίονται τελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλάττων αυτάσεις την μακαρία ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Ήζη η κατάμαση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον. Και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδει, και τα σωδυνατήσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά στον δούλο σου σώτεραν άπαυσον. Ήγε αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η θεώνας πόρος κοίσασα, πρέσβευε του ελεητήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελεήσον ημάς ο Θεός κατά το μεγάλαιό σου, Θεόμεθά σου επάγουσον και ελεήσον. Κύριε, Νεοκλέους Ανδρέου Ανδριανής και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών εν θα ειδί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφησιν των εαυτών αμαρτιών παρά Χριστό το Αθωνά του Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Και ζωήν του κόσμου σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε λάβαψον και τα ψυχά σου και κοιμένο δούλο σου, Γεωργίου Θεοφανούς, Γεωργίου Ευγενίας, Νεοκλέους Ανδρέου και Ανδριάνης,
εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύνη λιβική στεναγμός, πάνα μάρτημα το παραυτόν πράξεν εν λόγω έργο διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, και στην άνθρωπος όσο ζήσει δεν έχει χαμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και όνομα σου αλήθεια. Κύριε Ελέησον. Σε ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν τον Άρχο σου Πατρί και τον Παναγιό και αγαθό και στον ποιό σου πνεύμα την ίγκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία υπνήμη, αιωνία υπνήμη, αιωνία υπνήμη, ηγεσίες του μειοντόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρύτου και προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των Ενδόξων και Εκκανικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφορών Πατρών ημών, των Αγίων και Δίκαιων Θεοπατρών Ιακυμ Γιάννης, των Εναγίες Πατρών ημών Ηρακλειδίου και Μνάσων ως Επισκόπων Δαμασίων, των Αγίες Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, του Χρυσοστόμου, που κληθεία μισθογένεια επιτελέσαμε, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευθύμιου του Μεγάλου, του Αναχωρητού, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, και ελέημον Θεός. Στρεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία Διαμόμη των πίστων, ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία και ιερά μονή ταύτη και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνων. Αιωνία η μνήμη των μακαρίων και δήμων και τώρα της Αγίας και ιεράν μονής ταύτης και πάντων των Ορθοδόξων. Δεσπότην και αρχιερέα ημών, Κύριε φύλακτε εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά Καλημέρα σας. Καλημέρα.